ελληνικό κανάλι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Και στη φιλική εκπομπή. Και στη φιλική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το νέο πρόγραμμα. Τι ακριβώς είναι και τι προσφέρει στους συμπολίτες. Ναι, ας ξεκινήσουμε δηλαδή από το πρόγραμμα που είναι για τις ομάδες αυτές που προαναφέρθηκαν. Είναι κυρίως για τα άτομα με αναπηρία, είναι για τους πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που είναι σε απεξάρτηση. Μιλάμε για τα νεαρά παραβατικά άτομα, μιλάμε δηλαδή για ένα σύνολο κατηγοριών ανέργων που είναι δύσκολο να ενταχθούν και δύσκολο να προσληφθούν από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για αυτές λοιπόν τις κατηγορίες δίνουμε αυξημένα κίνητρα με υψηλή οικονομική ενίσχυση, επιχορήγηση θέσεων εργασίας στο 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Η διάρκεια είναι 12 μήνες επιχορήγηση. Δεν πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό επιχειρήσει το τρίμηνο πριν την πρόσληψη. Μετά το τέλος της επιχορήγησης για τους μακροχρόνια άνεργους δεν έχουν καμία δέσμευση να τους κρατήσουν, αλλά για αυτούς που δεν είναι μακροχρόνια άνεργοι πρέπει να προσθέσουν ένα τρίμηνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πάμε σε μεγαλύτερες διάρκειες και έχουν τη δυνατότητα, εάν ο εργαζόμενος τους κάνει και αν η επιχείρηση πάει καλά, να επεκτείνουν τη διάρκεια της επιχορήγησης άλλους 12 μήνες και άλλους 12 μήνες. Δηλαδή μπορούν να απολαύσουν 36 μηνών επιχορήγησης συν τη δέσμευση, αν δεν είναι μακροχρόνια. Και ποια θα είναι ακριβώς τα κριτήρια για να γίνει αυτή η επέκταση? Η βούληση των επιχειρήσεων. Αν θέλουν δηλαδή, κάνουν αίτηση και επεκτείνονται. Είναι στο χέρι των εταιριών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι ότι στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, επειδή οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειάζεται να κάνουν κάποιες διευθετήσεις εργονομικού χαρακτήρα, δηλαδή ή να προσαρμόσουν τον εξοπλισμό ή να το χώρο εργασίας, το χώρο, ή να πάρουν ένα software τέλος πάντων. Στην περίπτωση των τυφλών είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πού να εξυπηρετεί τους ανέργους, αν θέλουν να προσαρμόσουν το περιβάλλον εργασίας, τότε έχουν εξτρά επιχορήγηση μέχρι 90% της συνολικής δαπάνης που κάνουν για αυτή την εργονομική διευθέτηση και μέχρι του ύψους των 2.500 ευρώ. Αλήθεια τώρα, οι επιχειρηματίες από την άλλη πλευρά του νομίσματος να πάμε, πώς βλέπουν όλη αυτή την εξέλιξη, αυτό το πρόγραμμα, είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι πρώην απεξαρτημένοι κλπ. Απεξαρτημένοι πρώην χρήστες, συγγνώμη. Κοιτάτε, τι κλίμα υπάρχει? Κοιτάτε να δείτε, είναι να έχετε υπόψη ότι δεν είναι αυθόρμητη η αντίδραση των επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν παίρνουν αυτές τις κατηγορίες, γι' αυτό και ενισχύουμε αυτές τις κατηγορίες. Mm-hmm. Δίνουμε οικονομικά κίνητρα. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Δηλαδή είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο το σταματήσαμε γιατί είχε πολύ μεγάλες διάρκειες δέσμευση για τις επιχειρήσεις, άρα το κάναμε πιο ευέλικτο. Ήταν ας πούμε τριετής δέσμευση να διατηρήσουν όχι μόνο αυτούς που προσλαμβάνουν αλλά και το σύνολο του προσωπικού. Αυτό ήταν ένα αντικίνητρο, άρα το κάναμε πιο ευέλικτο. Αυτή είναι η καινοτομία του προγράμματος. Από την τριετία πήγαμε στο ένα έτος και με δυνατότητα να ανανεώνουν κάθε χρόνο για 3 έτη συνολικά. Αυτό είναι σημαντικό. Και να ξέρετε ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν σύλλογοι υποστήριξης αυτών των συγκεκριμένων ομάδων, όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν αυτούς γονείς, υπάρχουν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι πολλές φορές που συνεργάζονται κατά κάποιο τρόπο, βρίσκουν επιχειρήσεις, συνεργάζονται τα δικά μας γραφεία. Ο ΟΕΔ έχει γραφεία ειδικών κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα σε ένα συνολικό... Και αυτά τα προγράμματα τα συνδιαμορφώνετε, δηλαδή παίρνετε υπόψη? Αυτά έχουν, ναι, υπάρχουν κριτικές που έχουν διατυπωθεί και από τις οργανώσεις των φορέων, όλων, όχι μόνο των ατόμων αναπηρία. Και διαπιστώσαμε αυτή τη χαμηλή απορροφητικότητα, γι' αυτό θέλαμε να τα κάνουμε λίγο πιο ευέλικτα για τις επιχειρήσεις και να συνεχίσουμε σε αυτό το παλιό ας πούμε κανάλι, αλλά να συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους, να συνεργαζόμαστε με τους γονείς, να συνεργαζόμαστε με τους ενδιαφερόμενους. Η χαμηλή απορροφητικότητα, που την αποδίδεται? Ήταν αυτό που σας είπα πριν, ότι όταν έχεις διάρκεια 3 ετών, δηλαδή η επιχείρηση που μπαίνει μέσα πρέπει οπωσδήποτε και το σύνολο του προσωπικού της αλλά και τους συγκεκριμένους που προσλαμβάνει επιπρόσθετα να τους διατηρήσει για 3 χρόνια. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, όπου υπάρχει δυσκολία να συγκρατήσουν και το προσωπικό συνολικά και για άλλες κατηγορίες που δίνουμε κίνητρα, πάλι υπάρχει μια επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρουν οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των προγραμμάτων μας, πώς θα πάνε. Πώς θα πάνε.
Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, όταν έχεις και μεγάλες δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις, τότε αυτό αποτελεί αντικείμενο. Οπότε ήταν καλύτερο το χρόνο με το χρόνο για τις επιχειρήσεις τουλάχιστον. Ναι, να πω κιόλας ότι αυτά τα 2.000 άτομα δεν θα απορροφηθούν αμέσως από την εμπειρία, αλλά όταν γίνονται πιο ευέλικτοι, όπως και για τις μακροχρόνια άνεργους για άνω 50, υπάρχει μια καλύτερη ροή. Ωραία, άρα μιλάμε για 2.000 άτομα, να πούμε λίγο τη διαδικασία. Καταρχήν, αν τελειώσουν, εξαντληθούν οι θέσεις, πάλι αυξάνουμε τον προϋπολογισμό, θέσεις κλπ. Είναι μονίμως ανοιχτά προγράμματα. Τη διαδικασία που πρέπει... Είναι σημασία αυτό, ότι δεν είναι σπεύσατε γιατί κλπ. Όταν όποιος συγκεντρώνει. Δεν είναι κλειστό από σήμερα μέχρι αύριο, είναι ανοιχτό συνέχεια. Μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις, προκυρήσετε, δίνετε προϋπολογισμό. Το ίδιο ισχύει για το πρόγραμμα για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 50, το ίδιο ισχύει για το πρόγραμμα για τους Δήμους που είπαμε και για τις επιχειρήσεις των Δήμων και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Για τους ανέργους 55-67. Έχω μιλήσει εδώ στο κανάλι σας, σε άλλη εκπομπή για αυτά τα θέματα. Α, πάτε κι αλλού, δεν μας τα λέτε. Στο κανάλι σας είπα. Πάμε αλλού. Εντάξει. Έχετε ανταγωνισμό και με τους συναδέλφους, δεν ξέρω. Όχι, αστείευμα, το αντίθετο. Σας πειράζει. Λέμε και κάτι. Να περάσει η ώρα. Όχι να περάσει η ώρα, περνάει η ώρα για να το κάνουμε λίγο πιο. Κάνουμε λίγο χιούμορ. Για πέστε μας, κυρία Καραμεσίνη, αυτό τώρα έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει και πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου aeth.gr. Πού απευθύνονται. Όλα τα προγράμματά μας υποδέχονται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις υπαγωγής των επιχειρήσεων. Έχουν δηλαδή κλειδάριθμο οι επιχειρήσεις ή αν δεν έχουν, το αποκτούν πάρα πολύ εύκολα από τις υπηρεσίες μας, μπαίνουν, υποβάλλουν την αίτηση και ύστερα υπάρχει μια εγκριτική απόφαση αφού ελεγχθούν οι προϋποθέσεις, αν τηρούν την προϋποθέσεις. Αν έχουν, ας πούμε, απολύσει προσωπικό το προηγούμενο τρίμηνο, δεν έχουν δυνατότητα. Υπάρχει ένα θέμα. Τα κριτήρια πάντως είναι απλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι, δηλαδή... είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι. Είναι πάρα πολύ απλά, η αίτηση συμπληρώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Και αντικειμενικά, μετρήσιμο πράγμα. Ναι. Και επίσης, πόσο κρατάει η ελεγκτική διαδικασία? 30 μέρες. 30 μέρες. Έχουμε μια προθεσμία. Έχουμε δώσει στον εαυτό μας την προθεσμία των 30 ημερών. Την κρατάτε? Την τηρούμε από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν. Τρέχει τώρα, αυτό έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις χθες. Και τι έχετε ανταπόκριση, τι βλέπετε? Δεν είμαι πρόχειρη, γιατί πρέπει να ζητήσω από τις υπηρεσίες να το βγάλω. Σήμερα το πρωί δεν τα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Πόσο εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει, δηλαδή, εσείς λέμε ότι είναι ελεύθερο μέχρι κάποια. Μέχρι συμπληρωθεί το ποσό των 2.000. Ναι, εμείς έχουμε προβλέψει τον προϋπολογισμό. Έχουμε κατανείμει τον προϋπολογισμό στην επόμενη τριετία. Αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει. Επειδή υπάρχουν πόροι, να βάλουμε, να προσθέσουμε προϋπολογισμούς. Στον προϋπολογισμό, μάλλον. Στον προϋπολογισμό. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα ή. Όχι, είναι εθνική πόρη. Είναι εθνική πόρη. Ωραία. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε. Θα πάμε στο μπλοκάκι, Νίκο, να ανακεφαλαιώσουμε. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα από χθες για 2.000 ειδικές ομάδες, ανθρώπους ειδικών ομάδων. Είναι αποφυλακισμένοι, τι είναι ακριβώς? Είναι αποφυλακισμένοι, είναι άτομα με. Ναι, ακριβώς. Είναι σε απεξαρτημένοι. Απεξαρτημένοι. Αποδεδειγμένα απεξαρτημένοι. Ναι, ακριβώς. Γιατί χρειάζεται να αποσκομίσει κάποιος ένα δικαιολογητικό, δεν είναι έτσι ακριβώς? Και όλα αυτά ξεκινάει λοιπόν με κίνητρα για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, καταρχήν για 2.000 θέσεις και βλέπουμε, έτσι. Ακριβώς. Είναι ανοιχτό, δεν χρειάζεται να λιγορίσετε, αλλά δεν υπάρχει και άγχος. Θα τρέχει. Και συνεργαζόμαστε, όπως είπαμε, με τους συλλόγους, με τους γονείς, με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι και αυτοί έχουν δίκτυο επιχειρήσεων. Τα δικά μας γραφεία ειδικών κοινωνικών ομάδων είναι σε στενή συνεργασία, οπότε μπορούν να υποδείξουν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις κλπ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μπλοκάκια. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Η κυρία Χτσιόγλου έκανε και αυτή διάφορες ανακοινώσεις. Να ξέρετε ότι εκκρεμεί η έγκριση του προγράμματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔ. Την Τρίτη θα έχουμε συμβούλιο, οπότε το πρόγραμμα θα έρθει προς ψήφιση. Εντάξει, υπάρχουν θετικά σχόλια, δεν είναι αρνητικά. Ναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί τους πάντες. Και κυρίως αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση της επισφαλούς απασχόλησης, γιατί η ονή μισθωτή απασχόληση που είναι πίσω από τα μπλοκάκια, για αυτούς που έχουν μπλοκάκια δηλαδή και είναι η ονή μισθωτή, είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να εξυπηρετήσουμε την αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων αυτής της συγκεκριμένης ομάδας αυτοαπασχολούμενων. Τι λέει λοιπόν το πρόγραμμα, να το ξεδιπλώσουμε? Το πρόγραμμα, και μιλάω για αυτή την πρόταση που θα τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, μιλάει για επιχορήγηση του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος. Σημαντικό. Για τους εργοδότες, ναι.
με υποχρέωση να τους διατηρήσουν και για άλλους 6 μήνες. Βέβαια, πρέπει να έχουν παραμείνει σε αυτή την ειδική πλατφόρμα τα συγκεκριμένα άτομα, στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΟ, που δηλώνουν οι εργοδότες ότι απασχολώ κάποιον με μπλοκάκι και είναι στην κατηγορία του ιονί μισθωτού. Δεν είναι αυτό που υπάρχει κατηγορία, είναι κωδικό υπάρχει, αυτό. Ναι, υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, η οποία αυτή τη στιγμή έχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 29.000 ιονί μισθωτούς που έχουν δηλωθεί από τους εργοδότες για να γίνει αυτός ο επιμερισμός των ασφαλιστικών εισφορών που προέβλεψε ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος. Και θέλει και ήθελε υπουργός, έτσι και ζήτησε, να έχουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα ένα κίνητρο οι εργοδότες, ένα επιπλέον κίνητρο, γιατί τώρα τους δηλώνουν χωρίς κίνητρο. Να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο οι εργοδότες που απασχολούν αυτή την κατηγορία των μισθωτών, που είναι αυτοαπασχολούμενοι μάλλον, να τους δηλώνουν στην πλατφόρμα για να έχουν το δικαίωμα ύστερα από 3 μήνες παραμονή στην πλατφόρμα να επαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα όπου επιχορηγούμε το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών για ένα χρόνο μέχρι το ύψος των 350 ευρώ τον μήνα, που σημαίνει ότι η αντιστοιχία είναι με 1.400 περίπου ευρώ μεικτές αποδοχές το μήνα. Μάλιστα. Και αυτό αποτελεί, φαντάζομαι, ας πούμε, ένα δείγμα της βούλησης, πολιτικής βούλησης, να πάμε σε μια καταπολέμηση της επισφάλειας. Είτε αυτό βρίσκεται στην κατηγορία, είτε η επισφάλεια εντοπίζεται στους μισθωτούς, είτε εντοπίζεται σε ειδικές κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων. Να συνδυάσω αυτό με την νομοθετική ρύθμιση που έγινε με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε, τον νόμο του Υπουργείου Εργασίας, όπου δίνει στον ΟΕΘ τη δυνατότητα για πρώτη φορά να κάνει προγράμματα για τους αυτοαπασχολούμενους ή τους πρώην αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι συνεισφέρουν 1 δεκάευρο το μήνα υπέρ αναργίας και άρα αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα, θα λέγαμε, για πρώτη φορά στην περίπτωση των ατόμων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και είναι ιονοί μισθωτοί, για να μπορέσουν να έχουν ποιοτικότερες εργασιακές σχέσεις. Μάλιστα. Τι άλλα ετοιμάζεται ως ΟΕΔ? Πολλά. Πέστε μας 2-3 πράγματα που μπορεί να αφορούν πολύ κόσμο. Θα βγάλουμε σύντομα ένα πρόγραμμα το οποίο επιχορηγεί τις επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-49 ετών με δικούς μας πόρους, γιατί το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο, το αντίστοιχο πρόγραμμα... Αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Το αντίστοιχο πρόγραμμα είχε προβλήματα με την πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο δηλώνονται οι κρατικές ενισχύσεις, η οποία έχει αντιμετωπίσει συνολικά προβλήματα καθυστερήσεων. Για τις καθυστερήσεις αυτές που δεν ευθυνόμαστε, είχαμε πολλές διαμαρτυρίες και πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από την πλευρά των εργοδοτών. Κάναμε αίτηση και δεν μπορούσε να αξιολογηθεί αυτή η αίτηση. Αλλά να έχουν υπόψη οι εργοδότες ότι με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε συμφωνήσει ότι θα βγει το πρόγραμμα με εθνικούς πόρους, ώστε να μπορούν να βρουν ταχύτερη ανταπόκριση. Ό,τι ελέγχουμε εμείς, δηλαδή ως ΟΕΔ, είναι πιο εύκολο όσον αφορά την πότε υλοποίησή του. Πότε θα τρέξει του. Αυτό το πρόγραμμα, εκτιμάτε? Θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή μπλοκάκια, και αυτό το πρόγραμμα θα συμπέσουν, ας πούμε, χρονικά. Μιλάμε στο ίδιο δεκαπενθήμερο, θα λέγαμε. Αυτό το πρόγραμμα αφορά πολύ μεγάλη ηλικιακή ομάδα. Ένα ηλικιακό εύρος, 30-49. Μεγάλο και κρίσιμο. Το 30-45 είναι... 49. Έτσι. Ωραία. Κοίτα, όταν έχουμε μαζική ενεργεία και ευνοείς κάποιες κατηγορίες, αφήνεις μοιρά κάποιες άλλες. Εκεί τι κριτήρια, θα βάλετε κριτήρια? 30-49, βγαίνει πρόγραμμα για ανέργους 30-49 ετών. Τι κριτήρια θα βάλετε, κυρία? Θα βάλουμε τα ίδια κριτήρια που είχαμε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, τα βασικά. Ναι, εντάξει, επιχορήγηση, κάποια διάκριση. Δεν θα ήθελα. Δεν έχει πάει στο Διοικητικό μου Συμβούλιο και δεν θέλω να προαναγγέλω πράγματα τα οποία δεν έχουν κατατεθεί. Ωραία. Να ξέρει απλά ο κόσμος ότι έρχεται κάτι τέτοιο. Για τις επιχειρήσεις μιλάμε, οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν. Ναι. Η διάρκεια επιχορήγησης θα είναι ακριβώς η ίδια με το προηγούμενο. Δηλαδή, έχουμε ένα διάστημα 9 μηνών.
και με μια δυνατότητα δέσμευσης για... Κάτι άλλο σημαντικό που θέλετε να αναφέρετε σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, πέρα από αυτό το 3049 που μας είπατε και αυτά που ανακοινώσατε σήμερα επίσημα εδώ, ότι θα τρέξουν άμεσα, έχετε κάτι άλλο? Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν πρέπει να, αυτή τη στιγμή να πούμε γιατί, κοιτάτε να δείτε, δεν είναι σκόπιμο, γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε με αυτά, δηλαδή θέλουμε να ευνοήσουμε κάποιες κατηγορίες. Δεν θέλουμε να βάλουμε τις επιχειρήσεις αναμονή. Σωστό αυτό που λέτε, να έχετε την ετοιμότητα και δίνετε να και την έμφαση που χρειάζεται. Και επίσης, κοιτάτε να δείτε, όταν προαναγγέλεις κάτι και δεν το κάνεις γρήγορα, αυτό δεν θα πρέπει να μουρμούρα, δεν θέλω. Και επίσης υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, επειδή περνάνε από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν. Αντιληπτό, αντιληπτό. Να κάνετε ένα σχόλιο για την ανεργία. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση κοντά στο 21%. Να μας πείτε καταρχήν την ακτινογραφία της απασχόλησης τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, έτσι όπως την έχετε καταγεγραμμένη από τα δεδομένα που μαζεύει ο ΕΔ. Την πρόβλεψη. Την ακτινογραφία της ανεργίας μαζεύει ο ΕΔ. Καλύτερα να σχολιάσουμε την ανεργία. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Έχουμε. Η άλλη όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος. Έχουμε πέσει, όπως ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτω από το 1 εκατομμύριο. Από το ψυχολογικό όριο του 1 εκατομμυρίου. Καλά, για τον άνεργο ψυχολογικό όριο είναι η δικιά του. Για μας ψυχολογικό όριο, για μας, για την ευθύνη που έχουμε. Έτσι, ψυχολογικό όριο για μας. Γιατί είναι μεγάλη ευθύνη όταν έχεις πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους, όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα πόστα. Μιλάω περισσότερο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε πέσει κάτω από αυτό το ψυχολογικό όριο, τουλάχιστον στον ΟΕΔ. Είχαμε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον Αύγουστο, που έχουμε τα τελευταία στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία από εμάς, δηλαδή από τα δικά μας Μητρώα, είχαμε 69.000 λιγότερους ανέργους εγγεγραμμένους σε οφείλεται. Σχέση με τον Αύγουστο της προηγούμενης χρονιάς. Έχουμε μείον 69.000 εγγεγραμμένους. Άρα έρεται το επιχείρημα της εποχικότητας. Αύγουστος ήταν και φέτος, Αύγουστος και πέρυσι. Ναι, αυτό προσέχω πάντοτε να κάνω συγκρίσεις. Οι οποίες έχουν έννοια, δηλαδή έχουν κάποιο νόημα, μάλλον όχι έννοια, έχουν κάποιο νόημα. Λοιπόν. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό και έχει αυξηθεί επίσης το ποσοστό των ανέργων που παίρνει επίδομα. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο 13% από 10 ή 11% που ήταν λίγο πιο... Αλλά αυτό βέβαια κυμαίνεται όπως... Γιατί η ανεργία στο Σεπτέμβριο είναι 22 σήμερα, μήνας, έχετε εικόνα πώς πάει? Κοιτάτε να δείτε, ο Σεπτέμβριος πάντοτε είναι καλύτερος μήνας, με την έννοια ότι έχουμε μείωση στην εποχικότητα που λέμε, διότι προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αναπληρωτές, ορομίστοι κλπ. Άρα είναι κατηγοριών. Πλασματική εικόνα. Γι' αυτό πάντοτε προσέχω. Δεν είναι πλασματική εικόνα, απλώς έχει εποχικότητα μήνες, η απασχόληση. Κάποιοι απολύονται περισσότερο, κάποιοι προσλαμβάνονται ανάλογα με τους μήνες κλπ. Άρα έχουμε αντίστοιχα στους μήνες που οι αναπληρωτές. Λοιπόν, πάμε στα Χανιά. Ευχαριστούμε, κυρία Καραμαλή. Ακούμε τον Πρωθυπουργό.